Η μερίδα για τον κώδικα δεοντολογίας των ελληνικών ψηφιακών μέσων ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρουσία του Γενικού Γραμματέα κυρίου Λευτέρη Κρέτσου. Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας. Ο συντονιστής της ημερίδας, κ. Γιάννης Θωμάτος, ανέφερε ότι ο κώδικας δεοντολογίας υλοποιήθηκε σε μία περίοδο που στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βιώνουμε μία κρίση εμπιστοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 80%, με αποτέλεσμα να δημιουργείται προβληματισμός και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση αξιοπιστίας? Ο πρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου, κ. Δημήτρης Μάρης, τόνισε στην ομιλία του ότι ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης για την ποιότητα της ενημέρωσης των ψηφιακών μέσων των μελών της ΕΝΕΔ, που ολοκληρώνει την πρώτη φάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας των μέσων. Πρόκειται για ένα σχέδιο που περιλαμβάνει εκδοτικές και δημοσιογραφικές βέλτιστες πρακτικές για τα ελληνικά ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Λευτέρης Κρέτσος, αφού υπογράμμισε ότι είναι σύμφωνος με τη λογική της αυτορύθμισης, αναφέρθηκε στα θετικά και στα αρνητικά αποτελέσματα του διαδικτύου. Σημείωσε ότι ενώ ο πολίτης έχει άμεση ικανότητα πρόσβασης στην πληροφορία, παρατηρείται παράλληλα το φαινόμενο της αναπαραγωγής ειδήσεων που δεν είναι ακριβής και τροφοδοτείται σε κάποιες περιπτώσεις η διασπορά αρνητικών φαινομένων όπως είναι η βία, η ξενοφοβία και άλλα. Ο κύριος Κρέτσος αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας που θα υλοποιηθεί σύντομα και συγκεκριμένα στο Μητρώο Online Media. Το Μητρώο, όπως είπε, βασίζεται στη λογική της καταστατικής αυτορύθμισης, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις του διαδικτύου που έχουν γραφτεί σε αυτό. Κλείνοντας, τόνισε ότι αυτή την περίοδο είναι σε επαφή με τον ΟΣΔΕΛ, έναν αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων για έργα λόγου, σε μια προσπάθεια υπογραφής ενός μνημονίου συνεργασίας για την παροχή χρήσης ενός ειδικού λογισμικού για τον εντοπισμό λογοκλοπής. Ο κύριος Τόμ Λόου, μέλος του Δικτύου για την Ηθική Δημοσιογραφία, στην ομιλία του εστίασε στις αξίες που πρεσβεύει η δεοντολογία στη δημοσιογραφία, ενώ υπογράμμισε τις πιέσεις και τον έλεγχο που υφίσταται. Ο κύριος Γιάννης Γκιόκας, αντιπρόεδρος έρευνας και ανάπτυξης της PCCW Global, τόνισε την ανάγκη τήρησης των κανόνων ενός κώδικα δεοντολογίας για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στα μέσα και να μπορούμε πάλι να στηριχτούμε στην πληροφορία. Στη συνέχεια της ημερίδας πήρε τον λόγο ο κύριος Βασίλης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου Νέων Μέσων της ΕΡΤ, ο οποίος έχει συνδράμει στη δημιουργία του πλαισίου αυτορύθμισης με βάση τους κώδικες δεοντολογίας που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου από τους εκδότες. Ο κύριος Βασιλόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της σύστασης Υπουργείου για τις τηλεπικοινωνίες και την ενημέρωση, τη δεδομένη χρονική στιγμή που ο χώρος το χρειαζόταν, όπως ανέφερε. Επισήμανε επίσης το μεγάλο πρόβλημα της λογοκλοπής στο διαδίκτυο, καθώς και της αναπαραγωγής μη επαληθευμένων ειδήσεων, τονίζοντας ότι η δημοσιογραφία οφείλει να έχει ηθική. Στην ημερίδα παρευρέθησαν μεταξύ άλλων οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Ζαχαράκη και Κώστας Κυρανάκης, καθώς και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.